Κύριε Σεντελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Νίκο. Έτσι δεν είναι. Καλά. Μετά από τόσα χρόνια, 44 χρόνια. 44 χρόνια. Πάρα πολλά. Πώς περνάνε τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι ήταν χθες. Σαν χθες. Σαν χθες που πήραμε το... Και νιώθω ότι ήμουνα και ευλογημένος και τυχερός ποδοσφαιρικά που συμμετείχα σε αυτή την ομάδα που πήρε κατέκτηση στο Κύπρο και ήταν η περίοδος που η πρωτεύουσα δέχθηκε ένα διπλό πλήγμα. Το ότι η συμπρωτεύουσα ύψωσε στο Λευκό Πύργο τα δύο μεγάλα τρόπαια, ναι. Το κύπελο και το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, βέβαια. ΠΑΟΚ πρωταθλητής, Ηρακλής Κυπελούχος, βέβαια. Το 1976, μεγάλη ιστορία. Βέβαια, να πω ότι εκείνη τη μέρα ο Ηρακλής, για ενδεχομένως να θυμίσω στους παλιούς και να μάθουν και οι νέοι, ότι πήγε 4-4 στην παράταση με τον Ολυμπιακό. Ήταν 2-2, έγινε 2-4, προηγήθηκε ο Ηρακλής. 4-4 και 10-9 στα πέναλτι. Ναι, θυμάμαι που μου έλεγε ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος, Μάκη, κερδίζουμε 4-2. Του λέω, Μπάμπη, ακόμα έχει χρόνο, πρόσεχε. Και μετά φτάσαμε. Και μπήκαν δύο γκολ. Δύο γκολ στο τέλος. 4-4 και στα κύπελλα. Και στα πέναλτι, θυμάμαι που ο Σάνων ήταν λίγο σαστισμένος, όριζε ποιοι θα χτυπήσουν πέναλτι και ο συμπαίκτης μου, ο Χριστοφορής, του λέει, μα ο Μάκης δεν θα χτυπήσει πέναλτι. Οκ, χτυπήσει Μάκης, εντάξει. Ναι, ναι. Λέω εγώ πρώτο πέναλτι, πρώτο. Ό,τι ήθελε, ό,τι ήθελε ο παίκτης, ό,τι ήθελε, ναι. Πρώτο, Μάκης, πρώτο, ναι, θυμάμαι. Ναι. Μετά βέβαια ναι. Έπιασε και ο Φανάρας δύο πέναλτι, ναι, έχασε ναι, ο Βάσκια ναι. Ένα πέναλτι, να πω. Και ο Ποντίκης δύο φορές χτύπησε, το δεύτερο το πέτυχε, το γιατί έβαλε, ναι. Κινήθηκε ο Αντίπολος Κελεσίδης, ναι. Ναι. Και φτάσαμε στο τελευταίο πέναλτι που το έβαλε ο Μανώλης του Μπόγλου. Μανώλης του Μπόγλου. Και εκεί ο Ηρακλής πήρε το... ιστορία. Βέβαια. Ο Ηρακλής έγραψε μια μεγάλη ιστορία και είναι, δυστυχώς είναι η μοναδική λαμπρή ιστορία όσον αφορά σε κατάκτηση τίτλου. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πραγματικά. Εκτός από το βαλκανικό κύπελο που πήρε στη συνέχεια, αλλά πρωτάθλημα κύπελο, όχι. Το κύπελο ήταν η μοναδική στιγμή που σε κάνει να νιώθεις περήφανος που σαν Ηρακλειδέας, αλλά και σαν ένα μέλος εκείνης της ομάδος. Να πω το εξής, ότι εκείνη τη μέρα βέβαια έλαμψε το αστέρι του Βάσια, του Βασίλη Χατζηπαναγή, από τη μέση και μπροστά έκανε φοβερά πράγματα, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι δεν είναι, κύριε Σεντελίδη. Ήταν ένας παίκτης όταν, ειδικά στο μάτς αυτού του κυπέλλου που έδωσε τα διαπιστευτήριά του, σαν ένας παίκτης παγκοσμίου κλάσης. Σε εκείνο το παιχνίδι ειδικά έκανε μαγικά, πραγματικά, ήταν καταπληκτικός. Όχι ότι σε άλλα παιχνίδια δεν πήγε. Όχι, εντάξει. Ναι. Αλλά ήταν και τα πρώτα, ήταν ο πρώτος χρόνος. 75 ήρθε, το 76 ναι. Ήταν, ναι. Είναι χαρακτηριστική, χαρακτηριστικός τίτλος εφημερίδας της Αθήνας, δεν το γέννησε μάνα, το γέννησε μπάλα. Ναι. Φοβερό. Έχει σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής ήταν καταπληκτικός και είναι καταπληκτικός. Ο οποίος Βασίλης είναι και αυτός μακριά από τον Ηρακλή όπως και εσείς, αλλά ποιον Ηρακλή. Σήμερα που μιλάμε είναι μια κατάσταση στενάχωρη, κύριε Σεντελίδη. Είναι πολύ, πολύ στενάχωρη, αλλά δυστυχώς ο Ηρακλής αυτοκαταστρέφεται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα... Τον φταίνε άλλοι, το φταίει αυτός του. Το φταίει αυτός του. Από εκεί και πέρα βέβαια σήμερα κάνουν κάποιες προσπάθειες να επανέλθει, να παίξει σε άλλη κατηγορία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Η περίοδο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή για να έρθει κάποιος πρέπει να επενδύσει πολλά χρήματα. Ναι. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε Μυτιλινέοι για τον Ηρακλή, ούτε Ρέμος. Ούτε Θεοδωρίδες. Ούτε Θεοδωρίδες. Κανένας δεν υπάρχει. Δυστυχώς φροντίσαν κάποιοι να τους εξαφανίσουν. Ναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι μια ομάδα, η πιο ιστορική ομάδα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν έχει ποδοσφαιρικό τμήμα. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνες, έχει εξαφανιστεί. Ναι, είναι μόνο στον Ερασιτέχνη που έχουν εντάξει, την εκεί. Ομάδα αυτή της τρίτης κατηγορίας. Καλά, τώρα δεν είναι ο Ηρακλής αυτός. Είναι τραγικό. Δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους ότι ο Ηρακλής
με τέτοια ιστορία. Από τους πρώτους συλλόγους που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και έπαιξε σημαντικό ρόλο μέσα σε όλο αυτόν τον αιώνα που υπάρχει, υπήρχε. Και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα άλλα θέματα. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο, ναι, γιατί είμαστε οι άνθρωποι που ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο. Γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψουν υπογραφές για να δικαιωθεί ο Ηρακλής, ο οποίος είναι η μοναδική ομάδα που του ρίξανε γιατί δεν είχε άδεια. Ενώ άλλες ομάδες που, που δεν έχουν άδεια τρώνε μείον βαθμούς και παίζουν κανονικά στα πρωταθλήματα. Και η μοναδική ομάδα που έπεσε γιατί δεν είχε άδεια είναι ο Ηρακλής. Πραγματικά αναπίστευτο. Κοίτα Νίκο, δεν είναι, είπα και πριν, δεν είναι το θέμα να πάρει άδεια και να παίξει. Το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί να τρέξει τον Ηρακλή. Είναι και αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και να στηριχθεί, όχι να ξεφωνηθεί, και να κυνηγηθεί, να στηριχθεί, αν μπορεί να υπάρχει κανένας. Δεν ξέρω, αν μπορεί να υπάρχει. Τώρα, να γυρίσω λίγο 44 χρόνια πίσω και να ρωτήσω, μόλις τελείωσε ο τελικός και πήρα το Κύπρο και το σηκώσατε, με Γρηγόρη Φανάρα αρχηγό, αν δεν απατώ, με Γρηγόρης πρέπει να γυρίσω. Ναι, ναι, μετά πήγατε στα Μπουζούκια, αν δεν απατώ, έτσι. Ναι, ναι, ήταν στο Μενιδιάτη. Έβλεπα προχθές μια φωτογραφία, μου την έστειλε κάποιος. Στο Μενιδιάτη. Με το Μενιδιάτη στα Μπουζούκια. Όλη η πορεία πριν το τελικό, η προετοιμασία, είχε προηγηθεί το 1975 όλη εκείνη η ιστορία. Πριν από το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι, μετά από τέτοια ένταση, ο πανηγυρισμός, ο γύρος του σταδίου στη Νέα Φιλαδέλφεια παίξαμε, τα Μπουζούκια και μετά η πορεία, όλη η Θεσσαλονίκη ήταν στο πόδι, βέβαια. Γιατί ήταν ταυτόχρονη η ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Ναι, Ηρακλής και ΠΑΟΚ και θυμάμαι ο δρόμος από το αεροδρόμιο μέχρι την Παύλου Μελά, εκεί που ήταν τα γραφεία για να βγούμε στο μπαλκόνι, ήταν γύρω στις 5 ώρες. Φοβερό. 5 ώρες. Φοβερό. Εγώ θυμάμαι το σταμάτι. Εγώ θυμάμαι το σταμάτι που έπεσε στο τέτοιο, στο συντριβάνι. Μέσα, δηλαδή έπεσε μέσα στη τέτοια. Δηλαδή μιλάμε για στιγμές φοβερές. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι 44 χρόνια μετά, αν καθίσει ο Μάκης Εντελίδης μόνος του και σκεφτεί, τα θυμάται όλα. Δεν πιστεύω να ξεχάσατε τίποτα από εκείνη τη μέρα, έτσι είναι. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι όλα. Ότι έπαιξα για πρώτη φορά δεξιμπακ. Ναι. Με τον Μπάμπη και τον Θανάση τον Χριστοφορίδη. Το Χριστοφορίδη. Στόφερ, ο Θανάσης, ναι. Αριστερό μπακ, το Λάζαρο Καλαϊτζίδη. Λάζαρος Καλαϊτζίδης, βέβαια. Ο Αντωνίεβιτς, ο συγχωρεμένος. Εχτάρα. Ο Βάσια. Πανταζής. Ο Νίκος Βάσια, Σεντερφόρ, ναι. Ο Ποντίκης, ο Ποντίκης. Ο Γκέσιος, ο Ποντίκης. Αλλαγή μπήκε ο Ποντίκης, ναι. Ο Ματσοκατίδης. Ματσοκατίδης, ναι. Όλοι αυτοί. Ο Μαδάρα. Πώς δεν πήρατε κανένα πρωτάθλημα τότε, εκείνη την εποχή? Μια χρονιά με το Σπάις που πηγαίναμε για πρωτάθλημα στον πρώτο γύρο ήμασταν πρώτοι. Ναι. Και μετά τερματίσαμε τέταρτη. Ήταν από τις καλύτερες, πιο σημαντικές πορείες του Ηρακλή της εποχής της δικής μας. Ναι, ναι. Μετά ήρθε στο Ράους ήταν. Η χρονιά του Ράους ήταν καλή. Αν ο Ράους ήταν μετά. Ναι, μετά. Εγώ είχα φύγει. Ναι, δεκαετία 80. Εγώ το 78 σταμάτησα. 78 θυμάμαι. Και γίνατε προπονητής. Πήγα στον Καναδά, έπαιξα στον Καναδά στο Μπανελλήνιο για μια περίοδο. Ναι. Και μετά γύρισα και ασχολήθηκα με την προπονητική. Ναι, 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 αυτό. Αλλά κυρίως ασχολήθηκα με την προπονητική στα αναπτυξιακά τμήματα. Ναι. Παρόλο που ξεκίνησα σε ομάδες όπως το Καλοχώρι και το Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης. 4 χρόνια τα Καμινίκια, τα Αγγλικά, ναι. Τα Καμινίκια και 4 χρόνια στα Καμινίκια, ναι. Και στο Καλοχώρι, 8 χρόνια. Μετά και στον Ηρακλή, με τις Ακαδημίες. Η εποχή των
τα δικά μου χρόνια στον Ηρακλή είχαν προσφέρει αρκετούς παίκτες. Έβγαλαν παίκτες, πιτσιρικάδες, και παίξαν και εθνικές ομάδες. Και εθνικές ομάδες, ο Βέλιος, και άλλοι πολλοί, Ιωαννίδης, Γιάντσης, Παπαδόπουλος, πάρα πολλοί παίκτες βγήκαν και παίζουν είτε σε Α, παίξαν σε Super League ή σε Football League. Βέβαια. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα βέβαια δεν είναι για να συζητάμε τα σημερινά, είναι στενάχωρα τα σημερινά του Ηρακλή. Τα παλιά... Για να σου πω ειλικρινά, Νίκο, δεν ασχολούμαι καθόλου. Ναι. Μετά από όλη εκείνη την ιστορία... Ξέρω που έγινε το πέρασμα. Γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν... Τους βρήκανε καταρχάς. Οι αίτιοι της πτώσης αυτής του Ηρακλή πέρασαν στο απειρόβλητο. Εσκεμμένα και προγραμματισμένα από κάποιους. Αυτοί που ρίξαν τον Ηρακλή πέρασαν στο απειρόβλητο. Στο απειρόβλητο, δυστυχώς. Μάλιστα. Δυστυχώς. Κατάλαβα. Και έρχονται και μαθαίνω πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα φανταστώ. Δηλαδή? Λέω για αυτούς που το προγραμματίσαν. Αυτούς που, να πω ότι, επειδή μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει, ότι είχατε ένα περιστατικό, σας κάψαν το αυτοκίνητο. Εντάξει, αυτό ήταν. Αυτοί που αγαπάνε τον Ηρακλή ήρθαν και κάψαν το αυτοκίνητο δικό μου. Α, δηλαδή τους βρήκανε, ξέρετε ποιοι είναι δηλαδή. Δεν τους βρήκαν, τους ξέρουν, αλλά δεν τους βρήκαν. Τους ξέρουν αλλά δεν τους βρήκαν, μάλιστα. αρκεί που τους ξέρετε, αυτή είναι η ιστορία. Από εκεί και πέρα, όλα είναι μέσα. Δυστυχώς, γιατί βάλαν την υπογραφή τους. Α, τόσο καλά, μάλιστα. Ναι, ναι. Κύριε Σεντελέδη, άσχημες στιγμές. Υλικές ζημιές, αλλά που πονάνε πάρα πολύ. Ναι, όταν άνθρωποι που θα έπρεπε να τουλάχιστον να χειροκροτούν κάποιον που έπαιξε 12 χρόνια στον Ηρακλή, που ήταν σωστός, που ήταν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, τον φτάσαν μερικοί να τον λένε ότι είναι παροξής, ότι έβγαλε λεφτά από τον Παπαθανασάκη. Ο Σεντελής έβαζε από τη σύνταξή του για να καλύψει πράγματα που ερχόταν και ζητούσαν κάθε μέρα άνθρωποι που τους χρωστούσαν οι παλιότεροι. Ναι. Αυτή ήταν. Αυτός είναι Ηρακλής. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ο Ηρακλής αυτοκαταστράφηκε και αυτοκαταστρέφεται. Ναι. Άρα εσείς στη διάρκεια εκεί της παρουσίας του Παπαθανασάκη βάλατε και από την τσέπη σας λεφτά. Βεβαίως. Μάλιστα. Πρώτα το πήγαινε έλα κάθε μέρα, τρεις φορές τη μέρα στη Μίκρα, επί τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, τις βενζίνες μόνο να βάλεις, το χρόνο που αφιέρωσες. Ναι. Τώρα αφιερώνω το χρόνο μου σε πιο πολύτιμα πράγματα, όπως είναι η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Τα εγγόνια. Και ακούς και ένα ευχαριστώ και ένα φιλί από τα εγγόνια. Αγάπης. Φιλία αγάπης. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάκη Σεντελίδη για την κουβέντα. Καλά. Καλή δύναμη, γερός και δυνατός. Ευχαριστώ. Επίσης. Να είστε καλά. Γεια.